ευλογήσουμε όλους αυτούς τους προγονούς μας, τους ήρωες, οι οποίοι προσπάθησαν, πολύ δυσάρεστοι, αγωνίστηκαν και μέσα στη μεγάλη κατάκτηση, μέσα στην άμεση πολιτιά, πετύχαμε την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ήταν σημαντικό κομμάτι που έχει προσπάθεια για την απελευθέρωση της του έθνους. Είναι τύχη και τιμή να είναι κάποιος κακάς. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Όταν κατάγεσαι από έναν τόπο σαν την Αρκαδία, και όταν είσαι απόγονος Αρκάδων, ανθρώπων που έχουν ταυτίσει το όνομά του και ο τόπος μας έχει ταυτίσει και αυτό το όνομά του, με τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας. Τι να πει το δεξί και να μην σα πάρει, κοντά τον χρόνο. Ο Όμηρος περιγράφει ότι οι Αρκάδες και τον Αγαπήμωρα μπήκαν σε καράβι, άντε το νησίδι, και πήγαν στην Τρία να πολεμήσουν για τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αρκάδες πολέμησαν στις Πλατεές, δηλαδή των Περσών. Αρκάδες πολέμησαν στη μάχη των Θεσσαλονικών και μάλιστα αυτό δεν πολύ γράφεται. Οι Αρκάδες έμειναν εκεί γιατί θέλανε να μείνουν εκεί, ενώ κάποιοι άλλοι πήγαν γιατί απαγόρευε για ολόγο να γυρίσουν πίσω. Αρκάδες πολέμησαν όταν μπήκαν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα. Αρκάδες ήταν τελευταίοι οι οποίοι πολέμησαν το 146 π.Χ. στην πόλη. Και μάλιστα μεγαλοπολίτης ήταν ο στρατηγός ο Δίος, ο τελευταίος που πολέμησε το 146 στην πόλη. Αρκάδες ήταν και αυτοί οι οποίοι πολέμησαν όταν μπήκε το Οθωμανικό κράτος που δολοφόνησε. Ο μάλλον που είχε πει τα τελευταία κάστρα που πέσανε και ήταν Τσαρκαδία. Το πουλί, την καρύτανα, το κάστρο τη ολιά. Και από εκεί, από την Αρκαδία. Από εκεί ξανά ξεκίνησε η ελπίδα, η σπίδα για την ελευθερία τη πατρίδα μα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί είναι η Τρίπολη, εκεί το Βαρδέτσι, εκεί τα Βαριανά, εκεί τα Φέρνα, εκεί είναι η Τράνα, εκεί είναι η Καθαρά τη Καρύτανα, εκεί είναι τα Τρίπολη, εκεί είναι η Τραμπάνα. Από τέλο από τον Κρόνη, στην Περικανέη, δεν είναι τυχαίο που η Βέμπο, η δική μας τραγουδίστρια, είχε βγει το περιβόητο μια χαρά στους Μωραΐτες, αδελφοί, Λευτεριάδη, Ελλάδα, στο Φτάι, την Λευτεριά σας. Γιατί οι Αρκάδες είναι τρεπέδες. Δεν είναι προβολικό το να έχω αυτό κάτω. Το έχω αποδείξει, είναι θαραλέα εδώ. Είναι ελευθερόφρονες. Ίσως έχει κάνει έξω ανάγκη στην περιοχή μας, τα ψηλά πουλά. Δεν τον είναι ελεύθερο, τα ζούνε ελεύθερο. Αλλά συγχρόνως όμως είναι και θαραλέοι. Πολεμάνε, δεν γιορτέρουν εύκολα. Αυτό κάνανε και τότε λοιπόν και πολέμησαν για την ελευθερία του έθνους. Σήμερα λοιπόν, μετά από 197 χρόνια, είπαμε σήμερα να τους τιμήσουμε. Τους τιμούμε. Τους τιμόμαστε, τους ευλογούμε, τους τιμονεύουμε. Αυτό θέλουν από εμάς. Και το άλλο που θέλουν από εμάς είναι να είμαστε αντάξια από γονεί τους. Και σε πόλεμο αλλά και σε ειρήνη. Να φροντίζουμε για την πατρίδα μας. Την Ελλάδα μας. Αυτό που κάναμε αυτοί, θα το κάνουμε και εμείς. Να είστε καλά και χρόνια.